Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην ώρα αιχμής Τετάρτη σήμερα 19 Δεκεμβρίου. Ο καιρός έξω είναι αίθριος, ωστόσο η θερμοκρασία είναι στους 3 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας και όπως φαίνεται θα κάνουμε σχετικά ζεστά Χριστούγεννα. Όλα όμως αυτά καλύτερα και πολύ πιο ειδικά εξειδικευμένα από τον Γιώργο τον Βασιλιάδη και από τα δελτία καιρού αμέσως μετά από τα δελτία ειδήσεων στις 6.30 και το κεντρικό στις 9. Να περάσουμε λοιπόν στα δικά μας θέματα. Τώρα είναι 3 ακριβώς. Πάμε να δούμε στο δεύτερο μέρος. Σήμερα έχουμε σημαντική καλεσμένη. Είναι μαζί μας εδώ. Θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Η κυρία Σουλτάνα Βασιλιάδου. Η κυρία Βασιλιάδου είναι ειδική παιδαγωγός και είναι διευθύντρια στο ειδικό εργαστήρι Κοζάνης. Όλοι γνωρίζουμε το ειδικό εργαστήρι Κοζάνης. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα με την κυρία Βασιλιάδου. Στο πρώτο μέρος είναι όλα έτσι όπως τα γνωρίζετε. Θα είναι σε λίγο μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Βαγγέλης Χριστόδουλος. Θα είναι οι ανταποκριτές μας από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε γρήγορα σε τίτλους και επιστρέφουμε. Με 154 ψήφους υπέρ και 143 κατά εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2019 από την Ολομέλεια της Βουλής. Συνολικά ψήφισαν 297 βουλευτές. Αντιψηφορία απουσίασαν ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Αριστίδης Φωκάς και Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης. Αφήστε αυτό το ύφος! Δεν θα μου υψώνετε το ύφος! Αφήστε! Κάντε τη δουλειά σας! Κάντε τη δουλειά σας! Αλλιώς κατεβείτε και πηγαίνετε κάτω! Της ψηφοφορίας προηγήθηκε μια έντονη συζήτηση με κόντρες και αντιπαραθέσεις, κυρίως μεταξύ Πρωθυπουργού και Αρχηγού Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ειλικρινά μένω άναυδος. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ παρόμοια συμπεριφορά, όχι αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά πολιτικού αρχηγού, να απευθύνεται με αυτό το ιταμό και αυταρχικό ύφος απέναντι σε εκλεγμένους βουλευτές. Και μάλιστα, σας παρακαλώ κύριε Καράγλου, μην διακόπτετε. Να υπάρχει. Μην διακόπτετε. Κύριε Μητσοτάκη, θα ακούσετε με ψυχραιμία, έχετε νεύρα, θα ακούσετε το σχόλιο μου. Είμαι πολύ ήρεμος. Έχετε πολλά νεύρα το τελευταίο διάστημα, είναι λογικό. Αλλά θα ακούσετε το σχόλιο μου. Μια συμπεριφορά που αν οφείλετε στο γεγονός ότι έχετε νεύρα, γιατί το έχετε ξανακάνει, να διατάζετε εκλεγμένο βουλευτή να περάσει έξω και να απευθύνεστε με αυτόν τον ιταμό τρόπο στον πρόεδρο της Βουλής και να κουνάτε το δάχτυλο. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν είναι τα νεύρα σας ή αν είναι στοιχεία του χαρακτήρα σας. Να συμπεριφέρεστε ως κακομαθημένο κολεγιόπεδο που νομίζετε ότι η Βουλή των Ελλήνων είναι τσιφλίκι που σας κληρονόμησε ο πατέρας σας. Δεν είναι όμως. Εδώ είναι ο ναός της δημοκρατίας. Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Καταψηφίζουμε όχι μόνο τις επιμέρους προβλέψεις του, αλλά μέσω αυτού συνολικά την κυβέρνησή σας, κύριε Τσίπρα. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση του ψεύδους, της εξαπάτησης, της αλαζονίας και του κινησμού. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση που έκανε χειρότερη τη ζωή των Ελλήνων και ειδικά των πιο αδύναμων. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση των φόρων, της βαριάς και μακροχρόνιας λιτότητας. Καταψηφίζουμε την κυβέρνηση των απαράδεκτων εθνικών υποχωρήσεων. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Χριστόδουλος. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα σε όλους. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες στην Βουλή. Να μείνουμε σε ορισμένες λεπτομέρειες της συζήτησης. Καταρχήν, υπάρχει μια σημαντική αναφορά, αναμενόμενη άκρος, αλλά πρέπει να την αναφέρουμε, και το 2019 στον προϋπολογισμό τον κρατικό περιλαμβάνεται η σχετική ρύθμιση που αφορά το μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος στην Δυτική Μακεδονία, στην οικοκυριά. Ήταν βεβαίως αναμενόμενο, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε, μιας και συζητήθηκε και στην Βουλή. Συζητήθηκε και εδώ στην περιοχή ευρύτατα και μπορεί να ήταν αναμενόμενο για αρκετούς, ωστόσο πολλοί που στήριζαν ότι μπορεί να μην είναι στο νέο προϋπολογισμό. Όχι, οπότε καλά κάνεις και υπάρχει.
Υπενθυμίζω ότι από πέρυσι ισχύει μείωση στο τιμολόγιο ρεύματος στην οικογένεια της Δυτικής Μακεδονίας, που ήταν και το 30%. Ήταν μια πρωτοβουλία της περιφέρειας, την οποία υλοποίησε αυτή η κυβέρνηση. Τώρα, για το θέμα των εντάσεων μεταξύ των κυρίων Τσίπρα και Μητσοτάκη, βεβαίως τα είδαμε και εμείς, παρακολουθήσαμε στη Βουλή το τι ακριβώς συνέβη. Έχω την εντύπωση ότι και πάλι η κουβέντα ξέφυγε από τις λεπτομέρειες του προϋπολογισμού και περιορίστηκε σε διαξηφισμούς, ίσως για μερικά δευτερόλεπτα στα ρεπορτάζ. Και φυσικά και εμείς, δηλαδή, στο ρεπορτάζ μας προτιμήσαμε να βάλουμε τον καυγά παρά κάτι που έπαιξε, με νόημα οι δύο κορυφαίοι πολιτικοί σε ισχύ της χώρας μας. Ίσως και εμείς ξεφύγαμε από αυτό που θα έπρεπε να είναι η ουσία της συζήτησης, δηλαδή οι λεπτομέρειες του προϋπολογισμού αυτού. Έτσι. Τώρα, για τον πολιτικό ρεπορτάζ, εγώ απλώς να αναφέρω, μιας και δεν θα έχουμε σήμερα τον Σταύρο Γεωργούλα μαζί μας, να πω ότι την Παρασκευή θα έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, ο οποίος θα βρεθεί σε Φλόρινα και Πρέσπες. Μεταξύ άλλων, θα εγκαινιάσει και το ιατρείο στο Λευκώνα, όπως και να έχει. Τον αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και θα του ζητηθεί να δώσει απαντήσεις για ορισμένα θέματα σε κενά στις δομές υγείας και να προχωρήσει σε κάποια αναφορά για τα προβλήματα στην περιοχή μας. Πάμε στην αυτοδιοίκηση. Να αναφέρω ότι χθες είχαμε την ανακοίνωση με τη μορφή εκδήλωσης από πλευράς ΚΚΕ των ανθρώπων που θα ηγηθούν τα ψηφοδέλτια τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε περιφέρεια και τους δήμους της ΠΕ Κοζάνης. Ο κύριος Χαστάστα είναι ο επικεφαλής του περιφερειακού ψηφοδελτίου, ο νυν δημοτικός σύμβουλος Γρεβενών και νυν γραμματέας της Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, νεαρός σε ηλικία, γεννηθής το 86. Επιμένει σε νέα άτομα. Διαδέχεται έναν επίσης νέο, τον κύριο Βίτα. Ο Γιάννης Βίτα ήταν στην ηλικία μου, το 84. Επιμένει λοιπόν σε νέους. Ανακοινώθηκαν και οι υποψήφοι για τους Δήμους, όπου εκεί έγινε επιλογή κυρίως προσώπων οι οποίοι έχουν μία εμπειρία είτε σε αυτοδιοικητικές εκλογές είτε σε εθνικές εκλογές ως υποψήφοι βουλευτές. Άρα τα πρόσωπα που λέχθηκαν είναι ναι, στην πλειοψηφία τους, αλλά με κάποια εμπειρία σε εκλογικές αναμετρήσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ στα Δελτία Ειδήσεων. Τώρα, είχαμε χθες εκτός από τον προϋπολογισμό μία σημαντική υπογραφή υπουργικής απόφασης, η οποία έχει να κάνει με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για την πρώτη ζώνη. Μας αφορά άμεσα, γιατί στην πρώτη ζώνη περιλαμβάνονται και οι τέσσερις περιφερειακές ζώνες της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γρεβενά. 12 εκατομμύρια συν, το οποίο σχεδόν διπλασιάζει τα ποσά για τη Δυτική Μακεδονία, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, το ποσό, τα ποσά θα ξεκινήσουν να δίνονται από το τέλος αυτού του χρόνου, 28 Δεκεμβρίου. Αναδρομικά. Είναι σημαντική η αύξηση, όμως αυτό που λένε οι άνθρωποι της αγοράς είναι ότι δεν πρόκειται παρά για ημίμετρα αυτά τα ποσά για μια μικρή ανακούφιση. Η πραγματική λύση του προβλήματος είναι το να μειωθούν οι φόροι στο πετρέλαιο. Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνεχίζουμε να πληρώνουμε κυρίως φόρους και λιγότερο προϊόν. Το πετρέλαιο, όταν το αγοράζεις για ένα ευρώ, ένα και κάτι, ένα παρακάτι κάθε χρόνο, ένα και κάτι πλέον, αγοράζεις πιο πολύ φόρο και λιγότερο προϊόν. Πολύ σωστά. Το οποίο δεν υπάρχει σε άλλα προϊόντα. Πρέπει να μειωθεί ο φόρος, είναι αδύρυτη ανάγκη. Ωστόσο, θα δούμε σημαντική ελάφρυνση στην τσέπη μας, η Δυτικομακεδόνηση, όλη η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έστω και με αυτή τη μορφή. Υπενθυμίζω ότι το επίδομα θέρμανση το δικαιούνται όσοι βάζουν πετρέλαιο θέρμανση σε αναμενόμενο. Και πρέπει να κάνουν σχετική αίτηση. Λεπτομέρειες στο βίντεο που ακολουθεί θα ακούσουμε και το πολιτικό αντίκτυπο αυτής της απόφασης, αλλά και τους ίδιους τους επαγγελματίες του κλάδου να λένε ότι η πραγματική λύση είναι η μείωση των φόρων. Μάλιστα. Πάμε να δούμε. Στις 28 Δεκεμβρίου αναμένεται να γίνει η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους. Οι υπογραφές έπεσαν από τους αρμόδιους υπουργούς για το επιπλέον επίδομα θέρμανσης ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά τους δικαιούχους της πρώτης κλιματικής ζώνης. Υπενθυμίζω ότι στην πρώτη ζώνη περιλαμβάνονται οι νομοί Γρεβενών, Δράμα, Σεύρο, Ευρυτανία, Ιωαννίνων, Καστοριά, Κοζάνη, Σερών και Φλόρινα. Το επιπλέον έκτατο βοήθημα θα καταβληθεί απευθείας λογαριασμούς των δικαιούχων ως τις 28 Δεκεμβρίου. Το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι είμαστε η μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση και άρα είμαι και εγώ ο μακροβιότερος υπουργός οικονομικών. Παρακαλώ πολύ. Δυσκολεύτηκα, τσαλακώθηκα, αλλά δεν με ενοχλεί.
ότι είμαι ο μακροβιότερος υπουργός οικονομικών των μνημονίων. Θα με ενοχλούσε αν μαζί με τον Χουλιαράκη, μαζί με τον Αλεξιάδη και την Παπανάτσιου, μαζί με όλη τη διαπραγματευτική ομάδα, την Αξιόγλου, τον Χαρίτση, τον Λιάκο και μερικούς ανθρώπους που δεν ξέρετε, σαν τον Δημήτρη Παπαγιαννάκο, που πρέπει να τον πούμε ότι είναι ο ήρωας αυτής της διαπραγμάτευσης, δεν είχαμε πάντα στο μπροστινό μέρος του κεφαλού μας τα συμφέροντα των λαϊκών στραμάτων. Αν πάντα αυτό δεν παλεύαμε. Υπενθυμίζεται πως ο δικαιούχος πρώτης ζώνης, το ποσό της επιδότησης αυξάνεται στα 0,25 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στις υπόλοιπες ζώνες παραμένει στο 0,125 ευρώ. Ότι το προϊόν είναι πάρα πολύ ακριβό. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με την τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Έλληνας καταναλωτής να μπορέσει να βάλει το χέρι στην τσέπη και να έχει να εκταμιεύσει αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα είναι ένα ποσό το οποίο για τις περιοχές της Βορείου Ελλάδος που χρειάζονται αλλεπάλληλες φορές να πάρουν πετρέλαιο οι καταναλωτές, είναι ένα πολύ δυσβάστακτο κόστος και μετά από όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων με όλες αυτές τις φορολογικές επιβαρύσεις δεν έχει αγοραστική δύναμη ο Έλληνας καταναλωτής. Άρα λοιπόν πώς θα μπορέσει να αγοράσει το πετρέλαιο? Και πάμε στην Πτολεμαϊδα, πάμε στον Κωνσταντίνο Μαυρίδη. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Πτολεμαϊδα. Να ξεκινήσω από μια ανακοίνωση του Δήμου της Εορδαίας που μας κάνει γνωστό και επίσημα. Νομίζω ότι το έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, αλλά πια είναι επίσημα ως ανακοίνωση, ότι μεταφέρεται η λαϊκή αγορά, η τέλεση, δηλαδή η μέρα τέλεση της λαϊκής αγοράς, αντί για Τετάρτη όπως είναι καθορισμένο, θα αλλάξει για 2 εβδομάδες, για την εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα. Θα γίνει τη Δευτέρα, καθώς 25 Δεκεμβρίου, δηλαδή Χριστούγεννα, είναι την Τρίτη. Και το ίδιο θα συμβεί και στις 31 του μήνα, τη Δευτέρα δηλαδή, λίγο πριν την Πρωτοχρονιά. Και αυτό για να λειτουργήσει η αγορά πρώτων μεγάλων εορτών και γιατί προφανώς αν γίνει την Τετάρτη, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά τα Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά, είναι αργίες και δεν θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει η λαϊκή αγορά. Πάντως σήμερα οι εκθέτες νωρίς το πρωί ήταν μουδιασμένοι και μας έλεγαν ότι δεν είχε κίνηση γιατί είχε πάρα πολύ κρύο. Ήταν στο μηδέν ο υδράργυρος το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Ξεκίνησε από -2 και έφτασε να ανέβει και λίγο πάνω από το 0, αλλά με πολύ κρύο. Υπήρξαν μάλιστα και κάποιες διαμαρτυρίες παιδιών, γονέων θα έλεγα, με παιδιά δεν έχουμε συνομιλήσει, που έλεγαν ότι θα μπορούσε να είχε πάει και μια ώρα αργότερα η λειτουργία του σχολείου. Αυτό δεν συνέβη. Ο Δήμος δεν έβγαλε κάποια σχετική ανακοίνωση. Τα σχολεία λειτουργήσαν κανονικά. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο. Όπως όλα δείχνουν, δεν θα μεταβληθεί ο χρόνος λειτουργίας του σχολικού ωραρίου. Τώρα, είχαμε μια εκδήλωση, δεν μας έχει συνηθίσει γιατί κρατά χαμηλούς τους τόνους και με ταπεινότητα και σεμνότητα πραγματοποιεί τις εκδηλώσεις του. Ο καλός Σαμαρίτης σήμερα υποδέχτηκε περισσότερα από 25 παιδιά ανήμπορων οικογενειών και τα χάρισε δώρα με τη βοήθεια του Άη Βασίλη σε μια εκδήλωση που θα τη δούμε και σε ρεπορτάζ, προσεγγίζοντας όσο γίνεται με διακριτικό τρόπο την εκδήλωση αυτή, γιατί μιλάμε για ανήλικα παιδάκια και παιδιά ανήμπορων οικογενειών, που πρέπει να σεβαστούμε τα προσωπικά δεδομένα. Βέβαια. Και να πω ότι και γενικότερα ο καλός Σαμαρίτης, οι εκδηλώσεις που κάνει, η τόνη είναι, κάνει πολλές εκδηλώσεις, κινείται πολλά χρόνια χαμηλά και φιλανθρωπικά, ωστόσο δεν δίνει ποτέ, δηλαδή δεν το βγάζει προς τα έξω, γίνεται πολύ καλή δουλειά από τον καλό Σαμαρίτη εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι ακριβώς όπως είναι και στην παραπονή του καλού Σαμαρίτη που πλήρωσε το ξενοδοχείο του ανήμπορου ανθρώπου χωρίς ο ίδιος να παραμείνει και να φανεί. Να πω ότι υπάρχει και ένας αφανής ήρωας πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Πολλοί είναι αλήθεια οι αυτοί που βοηθούν και επιχειρήσεις και
πρόσωπα, αλλά εδώ και τρία χρόνια υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να αποκαλύψει το ονοματεπώνυμό του, την ταυτότητά του, και χαρίζει πέρα από το καθημερινό γάλα που δίνει αρκετών κιλών στο σύλλογο για να τα διανύμει σε ανήμπορες οικογένειες, φέτος έκανε και την εκδήλωση αυτή, την χρηματοδότηση, και αγόρασε και τα παιδιά, τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια, τα παιδιά που έφτασαν τα 30 στο σύνολο, παιδιά τα οποία είναι κάτω των 18 μέχρι και πολύ μικρά σε ηλικία. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους και αξίζουν συγχαρητήρια γιατί κρατούν και έτσι με μια διακριτικότητα και ταπεινότητα, χωρίς να θέλουν να δείξουν την ιστεροφημία ή οτιδήποτε άλλο. Καλές γιορτές εύχονται σε όλους. Το ίδιο κάνει και το εργατικό κέντρο της Πτολεμαΐδας, για να αλλάξω θέμα. Μάλιστα ο πρόεδρος σε ευθυγράμμιση με την ανακοίνωση της ΓΕΣΕ κάνει γνωστό και με συνδήλωσή του ότι το δώρο των Χριστουγέννων, το εορταστικό το δώρο που δίδεται στους εργαζόμενους, παραμένει από την νομοθεσία υποχρεωτικό, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα. Στο δημόσιο, όπως ξέρουμε, έχει κοπεί και μάλιστα μας λέει ότι οι εργοδότες πρέπει να το καταβάλουν στην ώρα τους. Να δούμε αυτή την δήλωση και να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα, Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε την δήλωση που έκανε στον Κωνσταντίνο Μαυρίδη. Ως τις 21 Δεκεμβρίου πρέπει να γίνει η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Όπως άλλωστε σημειώνει η ΓΕΣΕ, σε περίπτωση που το δώρο δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν στην οικία επιθεώρηση εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Στη μηνυτήρια αναφορά πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, αν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφόρου διαρκεί 48 ώρες. Τα εργατικά κέντρα Δυτικής Μακεδονίας είναι στη διάθεση εργοδοτών και προσωπικού για περαιτέρω πληροφορίες. Πρέπει να πω ότι το δώρο για όλους είναι υποχρεωτικό. Ο εργοδότης πηγαίνει σε αυτόφορο εάν δεν πληρώσει το δώρο. Πρέπει απαραίτητος να πληρωθούν. Και εδώ όμως πρέπει να πω ότι οι εργοδότες θα πρέπει να προσέχουν και να μην εκβιάζουν τους εργαζόμενους να τα καταβάλουν και απ' την άλλη να τους τα ζητάνε στο χέρι. Γιατί έχουμε πολλές καταγγελίες τέτοιες οι οποίες συμβαίνουν και ελπίζω φέτο να μην ξαναγίνει από τους εργοδότες. Να είναι συνετοί, να προσέξουν οι εργοδότες καλά και να καταβάλουν τα δώρα, διότι θα έχουμε αυτόφορα. Θα έχουμε παρεμβάσει από τον εισαγγελέα. Στον ιδιωτικό τομέα συνεχίζει να είναι σε ισχύ το δώρο. Ισχύει κανονικότατα το δώρο και ό,τι θέλουν για να ρωτήσουν τιμές και τα λοιπά, ποσά οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο εργατικό κέντρο για να τους λέμε πώς ακριβώς παίρνουν. Επίσης μπορείς να τους βοηθήσει και επιθεώρηση εργασίας. Αλλά το θέμα είναι με τους εργοδότες ότι πρέπει να καταβάλουν το δώρο κανονικότατα, γιατί σας λέω ότι θα κάνουμε παρεμβάσεις στον εισαγγελέα. Μάλιστα. Και πάμε στην Καστοριά και στο Θανάση Μπατσόπουλο. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Τιμή. Καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές. Από Καστοριά η ΕΛΜΕ σε κινητοποίησης σε τρίουρη στάση εργασίας καλεί τα μέλη της. Η ΕΛΜΕ Καστοριάς από ώρα 11 μέχρι 14 με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας του συστήματος διορισμού. Έτσι λοιπόν η ΕΛΜΕ καλεί τα μέλη για να απέχουν από την εργασία για το τρίωρο αυτό. Να πάω όμως σε μια άλλη. Για ποιο λόγο έκαναν ειδική ανακοίνωση, σε τι, η ένστασή τους πάνω σε τι είναι? Ναι, δεν έχω εικόνα τι έγινε, εάν πράγματι έγινε όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, απλά ούτως ή άλλως αύριο, Θανάση, θα είμαστε εδώ, θα υπάρξει εξέλιξη, φαντάζομαι. Σε σίγουρα αύριο θα έχουμε για τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι από τους 10 υποψηφίους δημάρχους ο αριθμός αρχίζει να μειώνεται. Επίσημη δήλωση του πρώην δημάρχου Χάτζη Σημεωνίδη και αρχηγού της Σημείζωνος Αντιπολίτευσης έκανε στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές
για το Δήμο στις εκλογές που πρόκειται να γίνουν. Είναι η πρώτη αποχώρηση από τους 10 υποψηφίους που έχουν δηλώσει συμμετοχή και ετοιμάζουν ψηφοδέλτια. Σίγουρα, Φωτεινή, θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις ψηφοδέλτιο με τόσο πολύ κόσμο για τις εκλογές. Ενώ από την άλλη μεριά το ΚΚΕ ανακοίνωσε τους υποψηφίους δημάρχους για τους τρεις δήμους του νομού Καστοριάς. Για το Δήμο Καστοριάς είναι η Χαραμοπούλου Βασιλική, σημερινή μάλλον δημοτική σύμβουλη στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο. Για το Άργος Οριστικό η Γραμμένου Ανέτα είναι φυσικός μέλος της τοπικής οργάνωσης Καστοριάς. Και για το Νεστόριο ο Τίγκας Γεώργιος, εκπαιδευτικός. Και να κλείσουμε μια αστυνομική είδηση. Μετά από αξιοποίηση στοιχείων του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς, συνελήφθη 21χρονος αλλοδαπός να πεταφέρει με το γιοταχία πιβατικό αυτοκίνητο 7 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Αυτά από Καστοριά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα, Θανάση. Σε ευχαριστώ. Εμείς θα μείνουμε στην Καστοριά και πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ από τον Εμπορικό Σύλλογο για την ανησυχία για την απώλεια κεφαλαίου σε άλλες αγορές. Πάμε να δούμε. Εκτός νομού επιλέγουν συχνά να κάνουν τις αγορές τους οι Καστοριανοί, αλλά και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στον μαρασμό της τοπικής αγοράς, η οποία παραμένει υποτονική και έχει ως συνέπεια το κλείσιμο πολλών εμπορικών καταστημάτων. Το φαινόμενο αυτό, μάλιστα, τον τελευταίο καιρό έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν γίνει, οι μετακινήσεις των καταναλωτών γίνονται με οργανωμένα γκρουπ τα οποία μεταφέρουν διάφορα τουριστικά πρακτορία. Για τις επιπτώσεις που επιφέρει η κίνηση αυτή, που είναι πολύ μεγάλες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καστοριάς, κ. Χαράλαμπος Καραταγλίδης, όπως και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς, κ. Βαγγέλης Πανταζής, οι οποίοι εξέφρασαν κάθετα την αντίθεσή τους για ένα γεγονός που μόνο κακό κάνει στην αγορά της Καστοριάς, τονίζοντας και οι δύο πως θα πρέπει να στηριχτεί η τοπική αγορά. Προτρέπουμε τους καταναλωτές να προτιμήσουν κατά προτεραιότητα την τοπική αγορά. Γνωρίζουμε ότι οι προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όλοι γνωρίζουμε τα πακέτα που κουβαλάνε οι κούριερ από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το σταματήσουμε, όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να είναι η δεύτερη, η τρίτη και μια επιλογή η οποία θα είναι μετά από πολλή έτσι, σκέψη που πρώτα πρέπει να βρίσκεται η ενίσχυση της τοπικής μας αγοράς. Επίσης, ένα θέμα το οποίο θέλουμε να θίξουμε, είναι ένα θέμα πρωτόγνωρο πλέον για την Καστοριά, το βλέπουμε για πρώτη φορά, είναι και μια μαζική, οργανωμένη προσπάθεια που γίνεται για να υπάρξει μια κατανάλωση, γίνονται κάποιες εκδρομές προς άλλες πόλεις, οι οποίες για πρώτη φορά τις βλέπουμε να γίνονται και οργανωμένα. Θέλουμε να δηλώσουμε την εναντίωσή μας σε αυτό το γεγονός, να αφυπνίσουμε τους καταναλωτές έτσι ώστε να προτιμούν την τοπική αγορά. Αυτή η διαρροή των χρημάτων, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο, είναι καταστροφική για τα μαγαζιά μας. Δηλώνουμε λοιπόν την αντίθεσή μας σε όλη αυτή την προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει και ουσιαστικά παίρνει τους καταναλωτές από την Καστοριά, τους καστοριανούς καταναλωτές και τους οδηγεί σε άλλες αγορές. Κλείνοντας, δεν έχω να πω τίποτα άλλο εκτός από τα χρόνια πολλά και ότι θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι στηρίζοντας την τοπική αγορά, στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους, στηρίζουμε την ίδια την Καστοριά και τελικά στηρίζουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να σταματήσει αυτή η εικόνα της απαξίωσης της τοπικής αγοράς που είναι ένα κομμάτι της ζωντάνιας της πόλης μας και σε αυτό είναι στο δικό μας το χέρι. Πρέπει εμείς πρώτα να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, εμείς πρώτα πρέπει να στηρίξουμε την τοπική αγορά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια την οποία κάνουμε σήμερα και δεν είναι μόνο σήμερα αυτό το οποίο κάνουμε για αφύπνιση, όπως είπαμε, αρκετή καμπολότερος της καταναλωτικής συνείδησης, της τοπικής καταναλωτικής συνείδησης των ανθρώπων οι οποίοι ζουν σε αυτόν τον τρόπο. Ένας τόπος ο οποίος δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μαστίζεται από την ενέργεια, μαστίζεται από την μετακίνηση σε μόνιμη βάση πλέον πολλών ανθρώπων, του συνανθρώπων μας, σε άλλους τόπους με αφορμή την έβρεση δουλειάς και συνεπώς μένοντας πολύ λιγότεροι στο νομό μας, τα προβλήματα δυστυχώς διαμπόρονται. Μάλιστα.
Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας η κυρία Σουλτάνα Βασιλιάδου. Η κυρία Βασιλιάδου είναι παιδαγωγός ειδικής αγωγής και διευθύντρια του ειδικού εργαστηρίου εδώ στην Κοζάνη. Έχουμε να πούμε πολλά. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Επιστροφή εδώ στην ώρα εχμής, όπως σας προείπαμε και όλοι βέβαια γνωρίζουμε το ειδικό εργαστήριο Κοζάνης. Σήμερα έχουμε εδώ την διευθύντρια, είναι παιδαγωγός ειδικής αγωγής και διευθύντρια, η κυρία Σουλτάνα Βασιλιάδου. Καλησπέρα σας κυρία Βασιλιάδου. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ σήμερα στην παρέα της ώρας εχμής. Γιατί πραγματικά ήθελα πολύ να μιλήσουμε από κοντά, γιατί όλοι γνωρίζουμε την δουλειά που γίνεται στο ειδικό εργαστήριο. Όλοι γνωρίζουμε το ειδικό εργαστήριο. Θέλουμε όμως να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Να. Γιατί εγώ το φαντάζομαι το ειδικό εργαστήριο σαν μια κυψέλη με πολλά παιδιά που παράγει. Και είναι σημαντικό, κυρία Βασιλιάδου. Μ' αρέσει ο χαρακτηρισμός που δίνετε. Και είναι πολύ έτσι όμορφο να το σκεφτόμαστε. Είναι μία κυψέλη και μάλιστα πολύ βουή. Λοιπόν, το σχολείο μας είναι το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Mm-hmm. Βρίσκεται στη Νέα Νικόπολη. Το ΕΕΚ, όπως το ξέρουμε, το ΕΕΚ, όπως το γνωρίζουμε όλοι. Πολλά τα ΕΕΚ βέβαια σε όλη ανά την χώρα. Το ΕΕΚ Κοζάνης, το οποίο έχει διακριθεί κιόλας, θα μας τα πείτε αυτά. Πείτε μας λίγο, τι είναι τα ΕΕΚ, τι είναι το ειδικό εργαστήριο. Λοιπόν, κατά βάση είναι σχολεία που ανήκουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το έργο τους είναι πολύ σημαντικό, όπως είπατε, και αφορά κυρίως την επαγγελματική εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών. Γι' αυτό και έχουν εργαστήρια. Διαφορετικά εργαστήρια, το κάθε ΕΕΚ δεν σημαίνει ότι θα είναι τα ίδια τα εργαστήρια, είναι διαφορετικά τα εργαστήρια, ανά την Ελλάδα μιλάμε. Τώρα όσον αφορά το δικό μας σχολείο, έχει τρία εργαστήρια, της αυτόνομης διαβίωσης, της γεωπονίας τεχνολογίας περιβάλλοντος και της οικονομίας και διοίκησης υπαλλήλων. Ο κορμός λοιπόν των ΕΕΚ είναι τα εργαστήρια. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή στόχος τους είναι η ολόκληρη ανάπτυξη των μαθητών, έχουμε και μαθήματα. Οι μαθητές δηλαδή θα κάνουν γλώσσα, μαθηματικά, mm-hmm. θα κάνουν γυμναστική, θα κάνουν καλλιτεχνικά. Φωτογραφίες, ναι. Κυρία Βασιλιάδου. Πολύ ωραία. Πριν περάσουμε στα μαθήματα, ήθελα να μου πείτε, για να εγγραφεί ένα παιδί στο ΕΕΚ εδώ της Κοζάνης, πρέπει να έχει εκπληρώσει, να έχει ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση? Όχι. Όχι. Μπορεί να έχει τελειώσει είτε το σχολείο το γενικό, είτε το σχολείο το ειδικό. Ναι. Τελειώνοντας λοιπόν το ειδικό δημοτικό ή το γενικό δημοτικό, μπορεί να εγγραφεί στο ΕΕΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να υπάρχει εισήγηση από το πρώην και δι, τώρα και εσύ όπως λέγονται. Και από εκεί και έπειτα η αίτηση του γονέα και δαιμόνα και φυσικά το απολυτήριο. Οπότε γίνεται να βλέπουμε εδώ τις φωτογραφίες. Εδώ φαντάζομαι είναι από το εργαστήρι της γεωπονίας. Ναι. Έτσι. Βασικός, είπαμε, κορμός είναι τα εργαστήρια. Γι' αυτό και έτσι ο τίτλος σηματοδοτεί και το τι γίνεται στα σχολεία μας. Από εκεί και έπειτα υπάρχει και το θεραπευτικό πρόγραμμα. Είπαμε, φτάσουμε εκεί. Ναι. Θέλω να μου πείτε, μιλήσατε πριν για τα μαθήματα. Διδάσκονται και επιπλέον μαθήματα στα παιδιά? Πώς γίνεται? Η διαφοροποίησή τους, μπορούμε να πούμε, σε σχέση με ένα γενικό σχολείο, είναι ότι τα μαθήματα γίνονται και σε εξατομικευμένη βάση. Δηλαδή? Υπάρχει δηλαδή το πρόγραμμα, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ικανότητες και δυνατότητες του παιδιού, του κάθε μαθητή, και έτσι διδάσκεται προσαρμοσμένο σε αυτές τις ικανότητες και δεξιότητες που έχει. Mm-hmm. Με συγκεκριμένη στοχοθεσία, προσαρμοσμένη ανάλογα για τον κάθε μαθητή. Mm-hmm. Και όταν, πόσο διαρκεί ο κύκλος σπουδών? Ο κύκλος σπουδών είναι 6 χρόνια.
Βέβαια, συνήθως δίνουμε και μία έτσι μικρή παράταση ενός χρόνου στους μαθητές, κυρίως στην έκτη τάξη, που είναι και η τάξη που οι μαθητές κάνουν την πρακτική άσκηση. Οπότε χρειάζεται έτσι κάποιος χρόνος για να εμπεδώσουν καλύτερα το όσα έχουν διδαχθεί. Ωραία. Και όταν τελειώσουν, αποκτούν τίτλο. Όταν τελειώσουν, αποκτούν τίτλο που τους δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουν, για να το πω έτσι με απλά λόγια, ως βοηθή σε κάποια αντίστοιχα εργαστήρια με αυτό που έχουν τελειώσει. Ωραία. Οπότε να τα πάρουμε ένα-ένα τώρα, κυρία Βασιλιάδη. Μάλλον, να πάμε σε μια τυπική μέρα του εργαστηρίου. Τι ώρα ξεκινάτε, ποιο είναι το ωράριο? Το ωράριό μας, οι μαθητές μας προσέρχονται στις 8 και 4 μέχρι τις 8 και μισή. Και το κουδούνι μας χτυπάει στις 8:30. Παρουσίες απαραίτητες, να υποθέσω. Απαραίτητες. Παρουσίες απαραίτητες, και μπορώ να πω ότι οι μαθητές μας έρχονται ανελιπώς στο σχολείο και παρακολουθούν έτσι τα μαθήματα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει το πρόγραμμά μας. Ξεκινούμε στις 8:30 και εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Επειδή η μετακίνηση των μαθητών γίνεται με ταξί, με λεωφορείο, και συγκεντρώνουμε μαθητές από μια περιοχή ευρύτερη, δηλαδή έρχονται μαθητές και από τα Σέρβια και από Νεάπολη, Τσοτήλη, και λόγω και των κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή μας. Είδαμε ότι μας είπατε, Νέα Νικόπολη. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και ξεκινάμε στις 8:30. Από εκεί και έπειτα το πρόγραμμά μας εξελίσσεται με τους μαθητές να πηγαίνουν να κάνουν το πρόγραμμα των εργαστηρίων κατά βάση, και να παρακολουθούν και τα υπόλοιπα μαθήματα που, όπως είπαμε, είναι γλώσσα, μαθηματικά, γυμναστική, καλλιτεχνικά, κοινωνική και επαγγελματική αγωγή. Αυτά είναι τα κυρίως μαθήματα, μουσική. Και έχουν και το θεραπευτικό τους πρόγραμμα, λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, ανάλογα και με το τι ειδικότητες θα έχουμε κάθε φορά. Φυσικά υπάρχει στήριξη από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο για να βοηθήσεις τις ιδιαίτερες ανάγκες που χρειάζονται όσον αφορά την αυτονομία τους. Και νοσηλευτικό προσωπικό, επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι μαθητές μας, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, ορισμένοι μαθητές, χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει νοσηλευτής. Στελέχωση, κυρία Βασιλιάδου, μιας και αυτό που τώρα αναφέρεται, πολλά άτομα και οι ανάγκες είναι πολλές. Ναι. Η στελέχωση είναι πλήρης στο εργαστήριο? Ναι. Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι μια δαπανηρή υπόθεση. Ναι. Δεν είναι εύκολη. Όπως είναι και η αναπηρία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε, να το καταλάβουμε, και είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει στήριξη τα τελευταία χρόνια, ναι μεν μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ, αλλά υπάρχει αυτή η στήριξη και έχουμε και παράλληλες στήριξεις στα γενικά σχολεία, αλλά και τα ειδικά σχολεία, τα οποία στελεχώνονται με προσωπικό πλέον ειδικευμένο πάνω στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Βέβαια, το πρόβλημα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια να στελεχωθεί το σχολείο μας με εκπαιδευτικούς που ξεκινούσαμε πολύ αργότερα, πέρυσι και φέτος, θα έλεγα ότι φέτος ήταν έτσι η καλύτερη χρονιά, τη στιγμή που ξεκινήσαμε στις 11 Οκτωβρίου με το προσωπικό να παρευρίσκεται όλο στο σχολείο. Ήταν η πρώτη χρονιά που κάναμε αγιασμό όλοι οι εκπαιδευτικοί μαζί, όπως πρέπει να ξεκινάμε. Πλήρως στελεχωμένοι. Πολύ ευχάριστο αυτό, κύριε ναι, Βασιλιά. Αλλά η μεγάλη δυσκολία είναι ότι το σχολείο στελεχώνεται κατά 99% από αναπληρωτές, και αυτό είναι η μεγάλη δυσκολία, το μεγάλο αγκάθι, γιατί κάθε χρόνο σχεδόν εναλλάσσονται τα άτομα, και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και όσον αφορά τους μαθητές μας να προσαρμοστούν, αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Φυσικά. Φυσικά. Έτσι. Μακάρι να ακούγεται τελευταίο ότι θα γίνουν προσλήψεις ειδικά στην ειδική αγωγή. Μακάρι να είναι έτσι, γιατί όντως είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα στα ειδικά σχολεία, ειδικά. Γιατί
Το γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα. Τα παιδιά δένονται με τους εκπαιδευτικούς και κάθε χρόνο και διαφορετικός ενδεχομένως να μην είναι. Μάλλον δεν είναι αυτό που πρέπει να προσφέρουμε στα παιδιά που έχουν αυτές τις, να πω, την, στα παιδιά αμαία. Να. Να το πούμε έτσι απλά. Έτσι. Επιπλέον δραστηριότητες, έχετε κάνει πολλά προγράμματα. Το τελευταίο που μου έχει μείνει ήταν αυτό που κάνατε πριν από... Δεν έχει ένα χρόνο, κυρία Βασιλιάδου, που κάνατε το εργαστήρι με τον φούρνο. Έχω δει παρατηρώντας και παρακολουθώντας και στην ιστοσελίδα σας ότι γενικότερα κάνετε πολλές γιορτές. Είδα καταπληκτικές φωτογραφίες από το Πολυτεχνείο, από γενέθλια των παιδιών. Γενικότερα υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα. Μιλήστε μας λίγο. Έτσι, γι' αυτό και αυτό που είπατε, η καθημερινή ημέρα στο σχολείο μας. Μπορεί, μάλιστα, άμα δείτε και στην ιστοσελίδα μας, κάποια στιγμή και στο Facebook, λέμε τα απρόπτα είναι και τα πιο ωραία. Ναι, όντως. Έτσι, λοιπόν. Οπότε, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι οι εκπαιδευτικοί με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν βλέπετε ότι ενώ εναλλάσσεται το προσωπικό και πολύ σπάνια έχουμε για δεύτερη χρονιά ίδιους εκπαιδευτικούς, ο κάθε εκπαιδευτικός που έρχεται, να το πω έτσι, ασπάζεται το όρομα του σχολείου, το να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε στους μαθητές μας, να τους αναπτύξουμε ολόπλευρα και φυσικά να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στην αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας αποδοχής της διαφορετικότητας. Αυτό είναι που στοχεύουμε και αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί όλες αυτές οι δράσεις μας σε αυτό αποσκοπούν. Έχουμε κάνει πάρα πολλά προγράμματα, που είτε εντάσσονται σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, έτσι να αναφέρω ενδεικτικά εργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε, ανθίζουμε, παράγουμε, που έτσι και οι τίτλοι τους δείχνουν πολύ ωραία πράγματα, ή το κράταμε να ξεκραστώ σε έναν κόσμο διαφορετικό, τώρα το υπάρχουμε μαζί, ζούμε μαζί, που ήταν μία φύσα που κερδίσαμε, ας πούμε, σε ένα διαγωνισμό. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Φύσα και θέλω να μιλήσουμε. Ναι. Γιατί πραγματικά την επέλεξα κι εγώ και την έβαλα έτσι και στην σελίδα της εκπομπής. Γιατί μου άρεσε πολύ και θέλω να μιλήσουμε ειδικά για αυτή την αφίσα και για το βραβείο, κυρία Βασιλιά. Ναι. Αυτή η αφίσα ήρθε μετά από 2 χρόνια δουλειάς με τους μαθητές μας. Γι' αυτό λέμε ότι δουλεύουμε συστηματικά και υπάρχει μία μετάβαση, να το πω έτσι, και ένα σεβασμός στη δουλειά και των εκπαιδευτικών. Ναι, είναι αυτή που βλέπουμε. Στη δουλειά των εκπαιδευτικών που δούλεψαν την προηγούμενη χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο εκπαιδευτικός που έρχεται την επόμενη δείχνει ένα σεβασμό σε αυτό που έχουν κατακτήσει οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός. Έτσι. Και λοιπόν, και η αφίσα λοιπόν έγινε μετά από 2 χρόνια αφού δουλέψαμε κάποια προγράμματα ευαισθητοποίησης και είναι σημαντικό να πούμε ότι πέρα από το ότι οι μαθητές μας έχουν μια διαφορετικότητα και οι ίδιοι τους όμως είναι και στόχος του σχολείου να τους καλλιεργήσουμε στην αποδοχή και τη διαφορετικότητα των άλλων ανθρώπων. Έτσι λοιπόν όταν έρθαν οι πρόσφυγες δουλέψαμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι και με τον ΟΗΕ προγράμματα αλλά και από εκεί και έπειτα κάναμε το επιστέγασμα όλης αυτής της δουλειάς ήταν να κάνουμε αυτή την αφίσα την οποία μπορεί η ιδέα να ανήκει ας πούμε σε μένα, αλλά το σημαντικότερο είναι η υλοποίηση της ιδέας, εκεί που συμβάλλουμε όλοι. Ο κύριος Απόστολος Καραγιάννης, ο οποίος ήταν καλλιτεχνικών ειδικότητα, εκπαιδευτικός και είχε φύγει από το σχολείο, γι' αυτό σας λέω ότι είναι σημαντικό το ότι κρατάμε και πώς δουλεύουμε. Την επόμενη χρονιά λοιπόν βοήθησε στο πώς θα γίνει
πράξη αυτή η ιδέα και πώς μπορεί να γίνει με τους μαθητές μας. Έτσι ώστε, γιατί μπορεί οι μαθητές μας να μην μπορούν ακριβώς να ζωγραφίσουν ή να κάνουν στο συγκεκριμένο σημείο. Σκέφτηκε λοιπόν να κόψει κομματάκια-κομματάκια που οι μαθητές τα ένωσαν και έβγαλαν αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτή η αφίσα σηματοδοτεί και δείχνει ότι εγώ σήμερα είμαι ο ανάπηρος που βρίσκομαι εδώ, σε αυτή τη θέση και βγάζω μέσα, βγάζω από το αμαξίδιό μου τη ρόδα, την πετάω σε στήλο στο Σίβιο, έτσι, στο Προσφυγόπουλο που έρχεται. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν, το βοηθάω να βγει, να έρθει, το καλωσορίζω, ναι, έρχεται εδώ και μετά εκείνος σπρώχνει το καρότσι και με βοηθάει εκείνος. Είναι λοιπόν το υπάρχουμε μαζί, ζούμε μαζί, πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το μήνυμα έτσι θέλαμε να δώσουμε και το πετύχαμε, πήραμε, κυρία Βασιλιάδου. Μου έκανε το μεγάλη εντύπωση και ήθελα λίγο να το... Να μας πείτε και την ιστορία πίσω από αυτήν την πολύ ωραία αφίσα. Ναι. Βραβεύσεις. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά για το σχολείο. Είναι 10 χρόνια δουλειάς. 10 χρόνια που νομίζω ότι το ΕΚ βήμα-βήμα συνεχώς ανεβαίνει. Πήραμε το βραβείο Αηφόρου Σχολείου, τρίτο πανελλαδικά. Πήραμε πάρα πολλά βραβεία όσον αφορά σε ταινίες. Κάναμε ταινία, έτσι μια ταινία ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, για την προστασία του πλανήτη μας. Όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε τη γη μας. Κάναμε προγράμματα, όπως σας είπα, με το κράταμε να σε κρατώ σε ένα κόσμο διαφορετικό, αλληλεπίδραση με άλλα σχολεία, με χρήση και τηλεδιάσκεψης. Το κάναμε σχολείο στην Αθήνα και με σχολείο το δημοτικό, εδώ το δημοτικό σχολείο Χαρισίου Μεγδάνη. Στόχος είναι μέσα από όλα αυτά τα προγράμματα, πέρα από το να κερδίσουν οι μαθητές μας, όπως σας είπα, να ευαισθητοποιήσουμε και τον κόσμο που έρχεται. Και η αλήθεια είναι ότι για να φτάσει το σχολείο εδώ που έφτασε, το στήριξαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Πάρα πολλοί άνθρωποι, πραγματικά, και μου δίνεται και την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς, να πω ότι ένας μικρός, έτσι, να ξεκινήσω από το μικρό πυρήνα μας, που είναι και ο πιο βασικός, που είναι το χωριό μας, η Νέα Νικόπολη, όπου η πρόεδρος, η Εκκλησία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άι Γιάννης, τους ευχαριστώ από την καρδιά μου, είναι πάντα εκεί. Είναι, τι να σας πω τώρα, το καφενείο του χωριού. Οι άνθρωποι που όταν θα τους ζητήσουμε το οτιδήποτε, από το μία μέρα που έκλεισαν τα χιόνια και θέλουμε την βοήθεια, συνέβη στο παρελθόν, να έρθουμε να βοηθήσουμε, κάνουμε μία εκδήλωση. Η Ένωση Παλαιών Προσκόπων που βρίσκεται εκεί δίπλα, τα γειτονόπολά μας. Λοιπόν, πραγματικά είμαστε μία Κυψέλη, έτσι. Και να πω και ευρύτερα, κάναμε δραστηριότητες με το ΕΒΕ, με το ΤΕΗ, με... Τι να πω, ξεχνάω ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους... Σας βλέπω τόση ώρα που μιλάτε, κυρία Βασιλιάδου, και σκέφτομαι πραγματικά πόσο σημαντικό... Σας βλέπω ότι μιλάτε με ενθουσιασμό, είστε σχεδόν συγκινημένοι. Πόσο σημαντικό είναι να αγαπάμε τη δουλειά μας και να υπάρχει όλη αυτή η αλληλεπίδραση. Είναι σπάνιο, κυρία Βασιλιάδου, και μετά από τόσα χρόνια να υπάρχει αυτή η όρεξη, το μεράκι, ο ενθουσιασμός και φυσικά το αποτέλεσμα. Οπότε καταλήγουμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είστε πολύ τυχεροί λοιπόν που έχετε αυτούς τους μαθητές, αυτή τη γειτονιά και γενικότερα όλον αυτόν τον κόσμο να σας στηρίζει. Ναι, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και γι' αυτό τους ευχαριστούμε όλους. Και φυσικά θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο να αγαπάει τη δουλειά του, να είναι πιστός, να είναι ταμένος σε αυτό που κάνει, γιατί τελικά νομίζω ότι ο ίδιος το κερδίζει. Πάνω απ' όλα την ικανοποίηση που παίρνει ο ίδιος είναι το σημαντικότερο. Πείτε μου λίγο, πόσο δύσκολο είναι να είστε διευθύντρια ενός ΕΚ. Ναι. Είστε χρόνια, οι σπουδές σας είναι πάνω σε, αυτά, σε αυτό, είστε παιδαγωγός ειδικής αγωγής, ναι. Πάνω κάτω γνωρίζετε γιατί έχετε εκπαιδευτεί γι' αυτό, είναι η επιστήμη σας. Ωστόσο, πείτε μου πόσο δύσκολο είναι ή εύκολο. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο από μόνο το έργο, γιατί από μόνη της η αναπηρία
περιέχει δυσκολία. Λέγοντας ωραία πράγματα πριν, δεν θέλω να βγει και ένα μήνυμα ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα και εύκολα. Το ξέρουμε, όσοι ασχολούμαστε με την αναπηρία, οι άνθρωποι που ζουν την αναπηρία, που τη βιώνουν την αναπηρία, ότι η αναπηρία είναι πολύ δύσκολη. Το να είσαι διευθυντής σε ένα τέτοιο σχολείο, όμως έχει να κάνει και με την συνειδητοποίηση της ευθύνης που αναλαμβάνεις. Και φυσικά, το τι θες να... πού θες να πας, πού θες να φτάσεις στο σχολείο, ποιος είναι ο στόχος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μπορεί κάθε μέρα, τελειώντας, να πω τέλειωσε η μέρα και πρώτα απ' όλα δεν έπαθε κανένα παιδί κάτι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ασφάλεια των παιδιών, γι' αυτό και όταν έρχονται οι εκπαιδευτικοί, αυτό που τους λέω είναι το πιο σημαντικό, αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας καθημερινά, είναι η ασφάλεια των μαθητών μας. Από εκεί και έπειτα, όταν γίνονται και πράγματα, είναι ακόμη καλύτερα και πιο δημιουργικά. Ξέρετε, ο διευθυντής έχει ένα κομμάτι διοικητικό, που είναι αυτό το κομμάτι λίγο το πιο σκληρό, το πιο γραφειοκρατικό και απρόσωπο, που πρέπει όμως και αυτό να γίνει, και έχει και το κομμάτι το παιδαγωγικό, που εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ, έτσι. Λοιπόν, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το γραφειοκρατικό, θα σας έλεγα. Οφείλει όμως να μην ξεχνάει ποτέ να κρατάει στο βαθμό που μπορεί τις ισορροπίες. Και αυτό είναι δύσκολο κομμάτι, χωρίς να σημαίνει προσπαθώ να το κάνω, να κρατώ ισορροπίες, χωρίς να σημαίνει ότι πάντοτε το πετυχαίνω, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος, κάνω λάθη, κάνω την αυτοκριτική μου, προσπαθώ να βελτιώνομαι, αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι μετά από 11 χρόνια δουλειάς εκεί, δεν έχω πει κουράστηκα. Συνεχώ να προσπαθώ. Και αυτό είναι το. Συνεχίζω να προσπαθώ. Αυτό είναι το βασικότερο. Σας το εύχομαι να είστε γεροί και να συνεχίσετε. Ευχαριστώ. Έτσι. Ήθελα, κυρία Βασιλιάδου, τελειώνει ο χρόνος μας, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Ήθελα πριν μου πείτε τι να περιμένουμε από το ειδικό εργαστήριο, αν προετοιμάζετε, αν ετοιμάζετε κάτι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση λοιπόν, ψάχνοντας λίγο στα πλαίσια της προετοιμασίας μου και στην ιστοσελίδα σας και γενικότερα. Είδα ότι έχουμε συνηθίσει αυτή την περίοδο να βλέπουμε διάφορα μπαζάρ. Αλήθεια, γιατί το ειδικό εργαστήρι δεν, ή μπορεί να μου έχει διαφύγει, αλλά δεν είδα κάποιο μπαζάρ να έχετε, υπήρξε ποτέ, κάνετε, διοργανώνετε. Ναι. Ό,τι μπαζάρ κάναμε έγινε στα πλαίσια της εικονικής επιχείρησης ενός προγράμματος που κάνουμε εδώ και από το 2014-2015, ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, και ό,τι κάναμε ήταν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Όμως, σαν φιλοσοφία και σαν άποψη, προσπαθούμε λιγάκι να αποφύγουμε τα μπαζάρ. Και αυτό το λέω γιατί θεωρώ ότι έχουμε τη στήριξη της πολιτείας. Νομίζω ότι είμαστε καλά και δεν χρειάζεται να βγούμε, ας πούμε έτσι, και να πουλήσουμε ακόμη πράγματα. Αφήνουμε ένα βήμα στα άλλα σωματεία που υπάρχουν, έτσι, ενώσεις, συλλόγους κτλ. Και ίσα-ίσα από εμείς αυτή την περίοδο χαρίζουμε και ένα δωράκι που φτιάχνουν οι μαθητές και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Σας έχουμε φέρει και εσάς ένα δωράκι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βασιλιά. Λοιπόν, από την κατασκευή των μαθητών μας, για να τους ευχαριστήσουμε για όλη τη χρονιά. Είναι λοιπόν έτσι η φιλοσοφία μας αυτή και θέλουμε να περάσουμε και ένα μήνυμα, να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία του κόσμου, αυτό που είχε παλιά, ότι παίρνω ένα δωράκι και ή παίρνω κάτι και αυτό, εντάξει, έκλεισα το κομμάτι της φιλανθρωπίας μου. Φιλανθρωπία χρειαζόμαστε, αλλά χρειαζόμαστε και την ωριμότητα των ανθρώπων να καταλάβουν πώς μπορούν να τη δώσουν τη φιλανθρωπία και πώς μπορούν να είναι εκεί όταν χρειάζεται, όπως χρειάζεται. Και αυτό προσπαθούμε να το καλλιεργήσουμε μέσα από αυτόν τον τρόπο. Πρακτικά λέτε.
Τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Έχετε ετοιμάσει κάποιο πρόγραμμα? Έχουμε ετοιμάσει για φέτος πολλές δράσεις. Mm-hmm. Έχουμε... Τι είναι στα άμεσα σχέδιά σας, στα πρόγραμμά σας τώρα? Πέρα από την εικονική που θα την κάνουμε και φέτος, την εικονική επιχείρηση, γιατί είδαμε ότι είναι ένα πρόγραμμα που δουλεύει πολύ ήταν καλά. Πολύ ωραία. Πήγε έχουμε... μέχρι, θυμάμαι καλά, μέχρι την Άνοιξη. Ποια περίοδο ήταν εκεί, Που πηγαίνουμε και στην Θεσσαλονίκη, ναι, και ναι, παρουσιάζουμε, ναι, σε περίπτερο εκεί πέρα, μαζί με πολλά άλλα σχολεία. Παρουσιάζουμε, ναι, εδώ είναι από την εκδήλωση που κάναμε εδώ στην Κοζάνη, σε ένα κεντρικό μαγαζί της Κοζάνης. Ναι. Βλέπουμε εδώ και τις κυρίες του Πολιτιστικού Συλλόγου που μας βοηθάνε σε όλο αυτό. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, να τους ευχαριστήσω. Εδώ βλέπουμε το σήμα της περσινής εικονικής επιχείρησης. Ναι. Λοιπόν, και πέρα από αυτό όμως, θα κάνουμε φέτος και ένα πρόγραμμα που λέγεται «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία». Mm. Είναι ένα πρόγραμμα που κάνουμε σε συνεργασία με το... Ναι, 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 mm-hmm, από το Σύλλογο, ναι. Mm-hmm. Είναι σε συνεργασία με το Ίδρυμα Βαρδινογιάννη. Mm-hmm. Έτσι... ένα πρωτοπόρο και ξεχωριστό πρόγραμμα, αφού στόχο του έχει να ενεργοποιήσει τους μαθητές και να τους βοηθήσει να διεκδικήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από εκεί και έπειτα έχουμε προγράμματα υγιεινή στο σπίτι, στο σχολείο και στη ζωή. Έχουμε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΙΕΠ. Κάναμε αίτηση και ελπίζουμε να επιλεγούμε. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα, γιατί λέει ανοιχτό σχολείο και ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία. Και νομίζουμε ότι εμείς είμαστε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, και το πρόγραμμα μπορεί να ταιριάξει και να δέσει πάρα πολύ καλά με τους στόχους του προγράμματος του ΙΕΠ. Έτσι. Τέλεια. Όλα αυτά και πολλά άλλα. Φαντάζομαι, έτσι, ναι, νομίζω ότι αν είχαμε χρόνο θα μας απαριθμίσετε εδώ πολλά που έχετε ετοιμάσει και άλλα τόσα που έχετε στο νου σας. Φαντάζομαι, γνωρίζοντας την δουλειά σας όλα αυτά τα χρόνια, τη δουλειά που γίνεται εκεί στο ΕΚ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Χαίρομαι πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Τιμή μας, κυρία Βασιλιάδου. Εύχομαι να είστε γεροί, να συνεχίσετε το έργο σας. Και φυσικά, με την υλοποίηση του προγράμματος, θα είστε εδώ για να τα πούμε. Φυσικά, όποτε θέλετε. Εγώ να σας ευχαριστήσω που με καλέσετε σήμερα. Και για άλλη μια φορά, να πω έτσι και δημόσια, να ευχαριστώ σε όλους τα στελέχη της εκπαίδευσης, στο Δήμο Κοζάνης που μας στηρίζει, στο ΕΒΕ, σας λέω σε όλη την κοινωνία ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όπως σας είπα, το σχολείο μας είναι εκεί που είναι, γιατί είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και προχωράμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βασιλιάδου. Καλές γιορτές. Να ευχαριστήσω πολύ και εσάς που μείνετε μαζί μας έως και αυτή την ώρα. Εμείς ραντεβού αύριο 3 με 4. Γεια σας.